καράβι του Οδυσσέα πλησιάζει τώρα το νησί. Από μακριά ακούγονται μαγευτικές, γλυκές φωνές. Ο Οδυσσέας όμως γνωρίζει το κίνδυνο που υπάρχει πίσω από αυτές τις φωνές και είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει τις σιρήνες. Μαγευτικός ήχος, ελκύει τους περαστικούς ναύτες και καπεταναίους, τους τραβούν κοντά τους και τους κατατρώγουν. Δυστυχώς όμως, οι σιρήνες αυτές εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά με καινούρια μορφή. Δεν περιορίζονται μόνο στο μικρό νησάκι, αλλά σήμερα έχουν κατακυριεύσει όλη τη γη και κατατρώγουν τους νέους με τη ροκ μουσική. Φανεί λίγο απίστευτο, αλλά αυτός που είδατε λίγο πριν να τραγουδάει, ήμουν εγώ. Γεια σας, λέγομαι Ανδρέας. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να μοιραστώ μαζί σας μερικές από τις εμπειρίες μου για τα συγκροτήματα και για τη μουσική, καθώς και για τους λόγους που τελικά αποφάσισα να τα παρατήσω όλα και να αρχίσω μια καινούργια ζωή. Σκοπός της ταινίας αυτής είναι να εξετάσουμε την μυστική δύναμη της μουσικής και ιδιαίτερα της ροκ. Πρώτον θέλω να σας παρακαλέσω να την δείτε ολόκληρη με προσοχή, γιατί περιέχει πράγματα τα οποία λίγο πολύ μας αφορούν όλους. Επίσης ζητώ να με συγχωρήσετε για την προφορά μου. Γεννήθηκα εδώ στην Αυστραλία και τα ελληνικά μου είναι φτωχά. Η ροκ μουσική υπήρξε η μεγαλύτερη επιρροή της ζωής μου. Με προσέλκυσε η μαγεία της δόξας και η ηρωική παρουσίαση της ζωής των στάρ της ροκ. Όσο περνούσε ο χρόνος, όλο και πιο πολύ εντυπωσιαζόμουν με όλα αυτά. Άρχισα να δείχνω λιγότερη προσοχή στα μαθήματά μου και περισσότερη προσοχή στο τι μου λέγανε τα αστέρια της ροκ, τους οποίους έβλεπα σαν θεούς. Ο στόχος μου ήταν να φτάσω κι εγώ στο επίπεδό τους. Άρχισα να σκέπτομαι, να υιοθετώ και να ζω τα λεγόμενά τους και τις φιλοσοφίες τους, δίχως να με νοιάζει τι θα έλεγαν οι γονείς μου, οι συγγενείς ή και ο κόσμος όλος. Σε αυτό το διάστημα, εάν και καταγόμουν από χριστιανούς γονείς, εγώ όμως δεν ήμουν πιστός, παρά μόνο εκκλησιαζόμουν σπάνια και αυτό από συνήθεια. Οι αντιλήψεις μου για το Θεό είχαν διαμορφωθεί από την επιρροή των ταινιών επιστημονικής φαντασίας, των κόμιξ και των UFO. Όλα αυτά συντέλεσαν στο να έχω μια παραμορφωμένη εικόνα για το ποιος και τι είναι ο Θεός. Απλούστατα τον θεωρούσα μια ανωτέρα δύναμης, όπως και ο περισσότερος κόσμος. Εάν ποτέ κανείς μου μίλαγε για παραδοσιακές αντιλήψεις, θα τους έβλεπα σαν οπισθοδρομικούς και συντηρητικούς. Και έτσι δεν καταλάβαινα ότι το μυαλό μου είχε δηλητηριαστεί από όλες αυτές τις νέες ιδέες. Μετά όμως από μια σειρά γεγονότων, μερικοί φίλοι μου ενδιαφερθήκανε για τον χριστιανισμό και διαμέσου αυτών είδα μια βιντεοκασέτα για τη ροκ μουσική που μου αποκάλυψε πράγματα που δεν είχα προσέξει ποτέ, τα οποία θα σας δείξω σε λίγο. Άρχισα ο ίδιος να διαβάζω για τον Χριστό και για τον χριστιανισμό και σιγά σιγά ένιωσα και είδα την αλήθεια. Η γέννηση του Ιησού Χριστού χωρίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αν δεν το πιστεύετε, κοιτάξτε λίγο την ημερομηνία της εφημερίδας σας. Αν κοιτάξουμε σε μία κλίμακα της ιστορίας, βλέπουμε ότι διαχωρίζεται με πριν Χριστού και μετά Χριστού. Σημειώστε ότι στο κέντρο βρίσκεται ο Χριστός και όχι κανείς άλλος όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Βούδας ή κάποιο άλλο σπουδαίο γεγονός. Εάν ο Χριστός είναι απλώς ένας καλός άνθρωπος, όπως οι περισσότεροι νομίζουν, τότε γιατί χωρίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα στα δύο? Άρα είναι ολοφάνερο
ότι είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός άνθρωπος. Χριστούγεννα είναι η γιορτή της γεννήσεως του Χριστού. Πάσχα είναι η γιορτή της Αναστάσεώς Του. Η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός που τον ξεχωρίζει από κάθε άλλη προσωπικότητα που έζησε ποτέ. Όποιος με ειλικρίνεια ερευνήσει την Ανάσταση θα το δει αυτό ολοφάνερα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός ενσαρκωμένος. Αν και όλα αυτά τα έχουμε πάντοτε μπροστά στα μάτια μας, άραγε πόσοι από εμάς τα σκεφτόμαστε, τα Χριστούγεννα καταντήσανε να σημαίνουν Άι Βασίλης, Δώρα και Διακοπές, καθώς και το Πάσχα κατάντησε να σημαίνει αρνιά στη σούβλα, πιωτό και μεθύση. Έχουν τόσο τυποποιηθεί που χάσανε σχεδόν την αρχική τους έννοια και την πραγματική τους σημασία. Την στιγμή που πραγματικά υπάρχει ο Θεάνθρωπος Ιησούς, υπάρχει επίσης και ο αντίπαλος, ο Σατανάς, κάτι το οποίο δεν είχα διακρίνει ποτέ, την διαφορά μεταξύ του καλού και του κακού. Σου φαίνεται παράξενο όταν αντιληφθείς το πόσο εύκολο είναι να είσαι κακός και πόσο δύσκολο να είσαι καλός. Είναι εύκολο να καπνίσεις, να μεθύσεις, να ναρκωθείς και να ξενυχτήσεις, αλλά είναι δύσκολο να εγκρατευτείς και να συγκρατείς τον εαυτό σου. Ή ένα άλλο παράδειγμα. Για να καταστραφεί μια ανθρώπινη ζωή χρειάζεται ένα μόνο δευτερόλεπτο, αλλά για να δημιουργηθεί χρειάζονται 9 ολόκληροι μήνες. Αυτός είναι φυσικός νόμος. Να γίνει το καλό χρειάζεται κόπος, αλλά το να είσαι κακός είναι εύκολο. Ο Θεός είναι πνεύμα και ο άνθρωπος, σαν τέλειο δημιούργημα του Θεού, κατέχει πνευματική ουσία. Η Αγία Γραφή μας λέει: «Και έπλασαν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής». Επίσης μας λέει ότι ένας κύριος σκοπός των αγγέλων είναι να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό συνεχώς. Πριν την πτώση του από την υπερηφάνειά του, ο Σατανάς, σαν αρχάγγελος του Θεού, έπαιζε μεγάλο ρόλο στο καθήκον αυτό και γνωρίζει τέλεια την πνευματική δύναμη και ποιότητα που έχει η μουσική. Ακόμα και μόνη της η λέξη μουσική υποδηλώνει πνευματική διάσταση και προέρχεται από την λέξη μούσα, η οποία σημαίνει πνεύμα καλλιτεχνίας. Όπως είδαμε νωρίτερα, ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από σώμα, αλλά και από πνεύμα. Η μουσική μπορεί να μας επηρεάσει πνευματικώς προς το καλό, αλλά και προς το κακό. Σκεφτήκατε ποτέ πως όταν ακούμε μουσική, κινούμε το πόδι μας ή το χέρι μας ασυνείδητα στο ρυθμό της μουσικής? Δεν σκεφτόμαστε να κάνουμε την κίνηση, αλλά γίνεται αυτόματα. Την δύναμη της μουσικής την γνώριζαν και οι αρχαίοι πρόγονοί μας. Οι αρχαίοι Σπαρτιάτες, κατά την ώρα του πολέμου, συνοδεύονταν από μουσικούς. Με τη μουσική που άκουγαν, δυνάμωνα το πνεύμα τους και πολεμούσαν πιο γενναία στη μάχη. Έκαναν και οι Αιγύπτιοι. Η Παλαιά Διαθήκη μας αναφέρει ότι όταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων ο Σαούλ ένιωθε μελαγχολία, καλούσαν τον Δαβίδ να παίζει ύμνους με την λύρα του, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Σαούλ ανάπαυε το πνεύμα του. How long will you hide your face from... Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι η ψαλμωδία του Δαβίδ ξανάγκαζε τους δαίμονες να φεύγουν. Ο αρχαίος φιλόσοφος Πλάτωνας πίστευε πως κάθε μεταβολή στους μουσικούς τόνους
έχει άμεση επίδραση στη μεταβολή του ήθους των πολιτών. Ο Αριστοτέλης πίστευε τόσο πολύ στην δύναμη της μουσικής που αισθανότανε πως όλη η μουσική των νέων πρέπει να ρυθμίζεται από τους νόμους του κράτους. Ο Λένιν, αρχηγός της κομμουνιστικής επανάστασης, είπε: «Ένας γρήγορος τρόπος για να καταστρέψεις μία κοινωνία είναι διαμέσου της μουσικής της». Όλα αυτά ο Σατανάς τα γνωρίζει πολύ καλά, αλλά από τον καιρό της πτώσεώς του έχει αντιληφθεί ότι το τέλος του όλο και περισσότερο πλησιάζει και αυτό τον κάνει να ανησυχεί. Ο Σατανάς όμως είναι πανπόνηρος και έχει κρατήσει το καλύτερο του όπλο τελευταίο για να πολεμήσει τους ανθρώπους. Και το όπλο αυτό είναι η ροκ μουσική. Έχοντας όλα αυτά στη σκέψη μας, ας ερευνήσουμε λίγο τις ρίζες της ροκ. Λίγοι είναι που γνωρίζουν ότι η καταγωγή της μουσικής αυτής είναι από τα βάθη της αφρικανικής ζούγκλας. Όταν οι δουλέμποροι το 1619 μετέφεραν στην Αμερική τους πρώτους αφρικανούς σκλάβους, δεν μετέφεραν απλώς ανθρώπινα σώματα για πούλημα όπως νόμιζαν, αλλά στην ουσία και τις συνήθειες, τα εθήματα και κυρίως τη μουσική τους. Μια μουσική τελετουργική πρωτογόνων αφρικανών θρησκειών, η οποία δύναμη της βρίσκεται στον υπνοτικό ρυθμό των drums. Το αποτέλεσμα ήταν πως την διατήρησαν και στην Αμερική. Με αυτή οι μάγοι, οι ιερείς των ειδώλων και της βουντού, με θυσίες ζώων, καλούσαν τα ακάθαρτα πνεύματα, δηλαδή τους δαίμονες, που έφταναν αμέσως στις σατανικές τελετές τους. Έτσι δεν είναι τυχαίος πως σε συνέντευξη το πρώην μέλος των Beatles, ο John Lennon, είπε: «Το καλύτερο rock and roll είναι πρωτόγονο. Ο ήχος του ήρθε από την ζούγκλα». Ο διάσημος κιθαρίστας Jimi Hendrix είχε ένα τουμπανιέρι που καταγόταν από την Γκάνα της Αφρικής, του οποίου ο πατέρας ασχολόταν με τη βουντού και την μαγεία. Αυτός ο τουμπανιέρης απορούσε πως ο Χέντριξ εξασκούσε ρυθμούς και κινήσεις της βουντού στη μουσική του, οι οποίες έμοιαζαν με τις τελετές του πατέρα του. Ο Μικ Φλίτουντ, ντράμερ του συγκροτήματος Fleetwood Mac, όπως και πολλοί άλλοι στάρ της ροκ, ταξίδευσε στα βάθη της ζούγκλας της Αφρικής για να διδαχθεί τους ρυθμούς της βουντού από τους ηθαγενείς, για να πλουτίσει τους ήχους της μουσικής του. Η ροκ μουσική συνεχίζει να κρατάει αρκετά στοιχεία των μαγικών τελετών της Αφρικής. Η εμφάνισή τους ακόμη αποδείχνει ότι εμπνέονται από το ίδιο πνεύμα που επηρεάζει τις πρωτόγονες φυλές. Μουσική.
παρακαλώ να μην με παραξηγήσετε. Δεν είμαι ρατσιστής. Θέλω μόνο να καταλάβετε και να παραδεχτείτε πως υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους. Το ίδιο ύφος μουσικής, τον ίδιο ρυθμό, την ίδια εμφάνιση, τις ίδιες μανιακές και σπαστικές κινήσεις, τα ίδια ουρλιαχτά κλπ. Εγκατέλειψαν και καταδίκασαν τους ψεύτικους θεούς τους όταν εγκολπώθηκαν την αληθινή πίστη του Χριστού, έτσι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οι πρωτόγονες αφρικανικές φυλές, όταν πιστεύουν και βαπτίζονται στο όνομα του Χριστού, οι ίδιοι καταδικάζουν τα ειδωλολατρικά ήθη και έθιμά τους ως σατανικά. Το 1955, που πρωτοεμφανίστηκε το στυλ της ροκ, δημιούργησε μεγάλη ταραχή στην κοινωνία. Και αυτό γιατί στην αρχή της η ροκ χτίστηκε πάνω στα θεμέλια της Επανάστασης και Ανταρσίας. Όταν ο πρωτότυπος ροκ στάρ Elvis εμφανίστηκε στην τηλεόραση, οι κινήσεις του σκανδαλίσανε τον κόσμο. Του επιτρεπότανε να ανέδειχνεται μόνο από τη μέση και πάνω. Με τα σημερινά δεδομένα, αυτό μας φαίνεται τελείως γελίο. Φανταστείτε οι νέοι γονείς σήμερα να βρίσκουν τις κινήσεις του Elvis σκανδαλώδη. Είναι πραγματικά αστείο. Αυτό ακριβώς συνέβαινε τότε. Το ίδιο και με τους Beatles. Και αυτοί όταν πρωτοεμφανίστηκαν, το μάκρος των μαλλιών τους θεωρήθηκε ως μεγάλη προσβολή. Ενώ για εμάς σήμερα φαίνονται σαν αγγελούδια. Έτσι βλέπουμε πως ο κόσμος με την πάροδο του χρόνου αρχίζει να ανέχεται πράγματα τα οποία στο παρελθόν του φαινόταν σκανδαλώδη. Και με τέτοιο ύπουλο τρόπο ενεργεί ο Σατανάς, σταδιακά, χωρίς εμείς να αντιληφθούμε τι πραγματικά γίνεται. Σήμερα φτάσαμε σε τέτοιο σημείο ανεκτικότητας που υπάρχουν ακόμα συγκροτήματα να δοξάζουν τον Σατανά στα φανερά. Ένα εγγλέζικο συγκρότημα, η Venom, τραγουδάνε. Κεριά φέγγωνε, θυσιαστήρια καίνε, ο θάνατος της Παρθένου είναι αναγκαίος. Θυσιάστε στον Εωσφόρο, τον Αφέντη μου. Φέρτε το ποτήριον, υψώστε το μαχαίρι, καλωσορίσατε στην θυσία μου. Μπήξε το μαχαίρι στο στήθος της, επιμένω. Θυσία, δαίμονες αγλιάστε, θυσία. Και τώρα ας το ακούσουμε. Εδώ το αυστραλέζικο συγκρότημα είναι εξές, τραγουδάει «Ο διάβολος μέσα μας». Είναι γεγονός ότι σήμερα η ροκ είναι γεμάτη από σατανικούς συμβολισμούς και απεικονίσεις. Ας εξετάσουμε μερικές από αυτές. Η πεντάλφα, ένα σύμβολο της μαγείας που χρησιμοποιείται στις τελετές και επικλήσεις των δαιμόνων. Όταν αναποδογυρίσεις την πεντάλφα, σχηματίζεται κεφάλι τράγου που από ανέκαθεν συμβολίζει τον Σατανά. Η χρήση της πεντάλφας παρουσιάζεται συχνά και στον τομέα της ροκ. Κοιτάξτε πόσο πολύ το χρησιμοποιούν τα διάφορα συγκροτήματα. Shout!
Ο Παν ήταν ένας από τους θεούς των αρχαίων Ελλήνων. Είχε τη μορφή τράγου και ανθρώπου και ήταν φημισμένος για τη μαγευτική μουσική που έπαιζε με την φλογέρα του. Εδώ βλέπουμε το έμβλημα ενός ραδιοφωνικού σταθμού της Αυστραλίας. Κοιτάξτε ποιος απεικονίζεται. Δεν είναι κανένας άλλος παρά ο αρχαίος θεός Παν με αγγελικά φτερά, δηλαδή ο Σατανάς, που σήμερα αντί να παίζει την φλογέρα, παίζει την ηλεκτρική κιθάρα της ροκ. Στον δίσκο των Rolling Stones, Tattoo You, απεικονίζεται πόδι τράγου φορώντας γυναικείο παπούτσι. Στο εξώφυλλο ενός άλλου δίσκου τους δείχνουν κεφάλι τράγου να μαγειρεύεται σε μια κατσαρόλα αίμα. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι Goat's Head Soup, δηλαδή σούπα από κεφάλι τράγου. Οι Led Zeppelin επίσης έχουν ένα τραγούδι που θεωρείται το πιο δημοφιλής στον κόσμο της ροκ. Ονομάζεται Stairway to Heaven, δηλαδή κλίμακα προς τον ουρανό. Ένας από τους στίχους αναφέρει τον Παν με το όνομα Piper, που σημαίνει αυλητής. Ακούστε τα λόγια. Το κεφάλι σου βουίζει χωρίς να σταματήσει και εάν δεν το ξέρεις, ο αυλητής σε καλεί να τον ακολουθήσεις. Δυστυχώς, οι νέοι σήμερα ακούνε τη συμβολή των Led Zeppelin και διαμέσου της ροκ μουσικής βαδίζουν τον δρόμο της κολάσεως, ακολουθώντας τον Παν, που όπως είδαμε συμβολίζει τον Σατανά. Αυτή την εικόνα του Χριστού βλέπουμε τα δάχτυλα του δεξιού χεριού να σχηματίζουν κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να συμβολίζουν το όνομά του. Με τον ίδιο τρόπο οι ιερείς μεταδίδουν την ευλογία του Κυρίου στο εκκλησίασμα. Εδώ βλέπουμε τον Άντων Λαβέι, τον ιδρυτή της εκκλησίας του Σατανά στην Αμερική. Κοιτάξτε το σχήμα του χεριού του. Αυτό συμβολίζει τα κέρατα του Σατανά, όπως και την πεντάλφα. Έτσι και αυτό είναι σχεδόν παντού στη ροκ μουσική. Ξέρει ο Έλληνας ρόκερ Νίκος Καραβέλας τι φανερώνει με το σχήμα των δάχτυλων του. Βάσει του τίτλου του άλμπουμ, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει. Βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση στους οπαδούς της ροκ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όμως ότι τα περισσότερα παιδιά που κάνουν αυτή τη χειρονομία έχουν λίγη ή καθόλου γνώση για το τι συμβολίζει. Αλήθεια, τι κρίμα. You know what?
αυτό της αστραπής είναι βγαλμένο από τα σύμβολα του αποκρυφισμού και δηλώνει τον Θεό Θόρ, που ερμηνεύεται Σατανάς. Στο Ευαγγέλιο ο Χριστός περιγράφει ότι είδε τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Εθεώρουν τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Σε αυτή τη φωτογραφία ο σατανιστής Άντων Λαβάη φοράει μία πεντάλφα έχοντας στο κέντρο της το σχήμα της αστραπής. Πολλά συγκροτήματα όπως η AC/DC, Black Sabbath, Kiss και άλλοι χρησιμοποιούν αυτό το σύμβολο της αστραπής. Ο Michael Jackson φτάνει στο σημείο να το σχηματίζει με το ίδιο του το σώμα την ώρα που χορεύει. Είναι σύμπτωσης πως και η σατανική οργάνωση του Χίτλερ, τον SS, είχαν ως έμβλημά τους το ίδιο σύμβολο, την αστραπή. Ο σταυρός είναι το όπλο της Ορθοδοξίας. Ο διάβολος μισεί το σταυρό, διότι εκεί ο Χριστός με τη μαρτυρική του θυσία έδειξε την πλήρη αγάπη του για την ανθρωπότητα, με το αποτέλεσμα να συντρίψει τελείως την εξουσία του Σατανά. Για το σταυρό η Αγία Γραφή λέει: «Ο λόγος γάρ ο του σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμις Θεού εστί». Δηλαδή, όταν αυτοί που βαδίζουν τον αμαρτωλόν δρόμο ακούσουν για την δύναμη του σταυρού, τους φαίνεται κουταμάρα. Αλλά για εμάς όμως που βαδίζουμε στον δρόμο της σωτηρίας, ο σταυρός είναι η δύναμη του Θεού που σώζει. Σήμερα ο σταυρός είναι το πιο συνηθισμένο διακόσμημα για τους τραγουδιστές της ροκ. Δεν θεωρούνε τίποτε το να φοράνε το ιερό σύμβολο του χριστιανισμού και ταυτοχρόνως να πράττουν κάθε είδος αμαρτίας και έσχους που μπορείς να φανταστείς. Έτσι ο Σατανάς μειώνει την αξία του σταυρού και θολώνει την σημασία του στα μάτια της νεολαίας. Ένας άλλος τρόπος που ο Σατανάς επιτίθεται εναντίον του σταυρού είναι να τον βεβηλώνει, να τον κοροϊδεύει και να τον υποτιμά, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στα διάφορα εξώφυλλα δίσκων και βίντεο κλιπ των συγκροτημάτων. Αναρωτιέσαι όμως, γιατί καταφέρονται συνεχώς και βλασφημούν τον σταυρό, γιατί γελιοποιούν και πολεμούν κάτι που δεν το πιστεύουν, που δεν υπάρχει και δεν έχει καμία αξία για αυτούς, γιατί? Άρα κατά βάθος τους ενοχλεί και τους καίει, τους βράζει, τους πειράζει. Όμως δεν σκεφτήκανε ποτέ πως πολεμώντας το Θεό και τα σύμβολά του, πιστοποιούν και μαρτυρούν την δύναμή του και την ύπαρξή του. Μία ισχυρή και βλάσφημη τραγουδίστρια που λατρεύουν χιλιάδες νέοι, η Μαντόνα, που το όνομά της σημαίνει Παναγία, είπε σε ένα περιοδικό: «Ο σταυρός είναι σεξι γιατί επάνω του έχει ένα γυμνό άνδρα». Η αντιστροφή του σταυρού πάντοτε υπήρξε ουσιώδη στοιχείο σε σατανικές τελετές. Και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε το ίδιο να γίνεται στα πλαίσια της ροκ μουσικής. Αυτή η μπλούζα που επικονίζει αντίστροφη σταύρωση του Χριστού με την επιγραφή «Destroy», να καταστρέψεις, εσχεδιάστηκε από τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Sex Pistols. Εδώ βλέπουμε τον Mick Jagger από τους Rolling Stones να την προβάλλει σε μια συναυλία τους. Ο μεγαλύτερος ξεφτυλισμός του σταυρού βρίσκεται σε αυτό το σύμβολο. Οι περισσότεροι το ξέρουμε ως το έμβλημα της ειρήνης. Αλλά εάν μελετήσουμε τις ρίζες της κατασκευής του, θα ανακαλύψουμε τελείως το αντίθετο. Ας δούμε τώρα πώς σχηματίζεται. Όπως αναφέραμε, η αντιστροφή του σταυρού είναι η υποτίμησή του. Όταν όμως σπάσεις τα δύο άκρα και τον περικυκλώσεις με το μαγικό κύκλο, τότε διαστρέφεις τελείως τον σταυρό και σχηματίζεις το δίθεν έμβλημα της ειρήνης. Αλλά η Αγία Γραφή ονομάζει τον Χριστό ως άρχον της ειρήνης. Η ειρωνία είναι ότι ο διάβολος, που διαβάλλει την αλήθεια όπως πάντοτε και ειδικά σήμερα, κατόρθωσε να αντικαταστήσει την αλήθεια του Χριστού
με τα διαφθαρμένα σύμβολά του και τα προβάλλει διαμέσου των σκοτεινών δυνάμεων, χρησιμοποιώντας τους τραγουδιστές ως πυθύνια όργανα που έχουν μεγάλη επιρροή στους νέους. Και όχι μόνο αυτά, αλλά η γελιοποίηση του σταυρού κατήντησε και μόδα. Βάσει όλα αυτά που είδαμε, η Αγία Γραφή μας αναφέρει ότι ένα κύριο χαρακτηριστικό των δαιμονισμένων είναι να κράζουν. Να τι έγινε όταν ένας δαιμονισμένος συνάντησε τον Ιησού και κράξας φωνή μεγάλη, λέγει, «Τι εμεί και εσύ, Ιησού, για του Θεού του Υψίστου, ορκίζωσέ τον Θεόν, μη με βασανίσεις». Το ίδιο μας αναφέρει και το επόμενο χωρίο. «Και εν τη συναγωγή, είναι άνθρωπος έχουν πνεύμα δαιμονίο καθάρτου και ανέκραξε φωνή μεγάλη». Τώρα ας συγκρίνουμε τις κραυγές των δαιμονισμένων με τις κραυγές των τραγουδιστών. Εδώ βλέπουμε μια πραγματική σκηνή από εξορκισμό που τελεί ένας ιερέας. Οι δαιμονισμένοι, εκτός από κραυγές, συνηθίζουν να κάνουν μανιακές σπαστικές κινήσεις. Προσέξτε την ομοιότητα στη ροκ μουσική. Εδώ ακούσαμε το συγκρότημα Anvil στο τραγούδι τους 666, δηλαδή 666. Η αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου μας αναφέρει ότι ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το θηρίο, με άλλα λόγια, τον Αντίχριστο, ο οποίος θα έρθει μετά από την ίδρυση της παγκόσμιας κυβέρνησης που θα ετοιμάσουν οι πρόδρομοι του και με την δύναμη του διαβόλου θα κάνει σημεία και τέρατα παρασύροντας τον κόσμο. Θα έρθει όμως και ο Χριστός, ο οποίος με την Δευτέρα παρουσία του θα νικήσει τον Αντίχριστο και θα τον καταδικάσει αιωνίως μαζί με όσους τον ακολουθήσουν. Αρκετοί τραγουδιστές της ροκ, είτε το θέλουν είτε όχι, έχουν ήδη γίνει πρόδρομοι του Αντιχρίστου με τη μουσική τους, φτάνοντας στο σημείο να κηρύττουν τον αριθμό του για να προετοιμάσουν ειδικά την νεολαία να τον δεχθεί. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε βρίσκεται σε αυτό το δίσκο των Anvil. Οι Black Sabbath παρουσιάζουν το 666 στο εξώφυλλο αυτού του δίσκου. Το ίδιο κάνουν το αμερικάνικο συγκρότημα οι Plasmatics. Και
η Aphrodite's Child. Το κύριο μέλος των Motley Crue, ο Nikki Sixx, φοράει το 666 στη φανέλα του μαζί με τα λόγια Losing Faith, δηλαδή χάνομαι πίστη. Οι Iron Maiden βγάλανε ένα άλμπουμ με τίτλο The Number of the Beast, που σημαίνει το νούμερο του θηρίου. Ας το ακούσουμε. Έχει πολλούς κλάδους. Μέχρι τώρα έχω μιλήσει μόνο για την φανερή σατανική άποψή της. Και μερικοί νομίζουν πως αν δεν ακούνε αυτού του είδους της ροκ, είναι εντάξει, ότι αυτό που ακούνε εκείνοι είναι πιο ασφαλές. Να σας πω κάτι όμως. Αυτό που νομίζουμε ασφαλές, πολλές φορές είναι πιο επικίνδυνο από όσα είδαμε προηγουμένως, γιατί παρουσιάζεται με ύπουλο τρόπο. Δεν μιλάει ξεκάθαρα για το διάβολο, αλλά κρύβεται πίσω από μία μάσκα. Και ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλές και διάφορες μεταμφιέσεις. Δεν παρουσιάζεται μόνο με αυτή την απέσια και άσχημη μορφή που όλοι μας γνωρίζουμε, αλλά η Γραφή μας προειδοποιεί στο 10ο κεφάλαιο στην Β' προς Κορινθίους επιστολή ότι «Και ου θαυμαστόν αυτός γάρος σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός». Με λίγα λόγια, παίρνει και μορφές που δεν υποψιαζόμαστε. Ένα άλλο κύριο μήνυμα της ροκ είναι ο πανσεξουαλισμός. Τα παιδιά φτάνοντας στην εφηβική ηλικία βομβαρδίζονται φοβερά από αυτού του είδους της μουσικής που μολύνει τα μυαλά τους και τους δίνει μια διαστραμμένη αντίληψη για την πραγματική έννοια της αγάπης. Ο διευθυντής των Rolling Stones, ο Richard Oldham, είπε στο περιοδικό Times «Η ροκ είναι σεξ και πρέπει να χτυπήσουμε τους νέους κατάμουτρα με αυτήν». Ο George Michael μας τραγουδάει «I want your sex», δηλαδή «Θέλω τον έρωτά σου». Το τραγούδι αυτό είχε μεγάλη επιτυχία και ακούστηκε σε όλο τον κόσμο από εκατομμύρια νέους. Στην συνέχεια λέει «Σου είπα, δεν θα σε γελάσω, ψέματα δεν θα σου πω. Δεν έχω ανάγκη από την βίβλο, μόνο κοίταξε με στα μάτια». Ας το ακούσουμε τώρα. Η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Με το να μην δέχεται την Αγία Γραφή, ο George Michael δεν δέχεται τον ίδιο τον Θεό. Αυτό είναι και ακόμη πιο σατανικό από τα κομμάτια που είδαμε πριν, διότι κρύβεται πίσω από την μάσχα του αμαρτωλού έρωτα. Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε μοιχή, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουση. Το λέει ξεκάθαρα. Όσοι κάνουν ανήθικες πράξεις δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Η ιδέα της επικράτησης της σεξουαλικής σχέσεως μέσα στο γάμο για την σημερινή κοινωνία φαίνεται γελία. Ο λόγος όμως που ο Θεός περιόρισε την σεξουαλική σχέση στην Αγία Γραφή και την περιφρούρησε με νόμους είναι επειδή είναι κάτι το σπουδαίο και πολύτιμο για την αναπαραγωγή μεταξύ των ανδρογίνων, που έξω από τα πλαίσια του γάμου έχει μεγάλες καταστρεπτικές συνέπειες. Δεν έχουμε παρά μόνο να κοιτάξουμε τις φοβερές αφροδισιακές αρρώστιες, κυρίως το AIDS, που σήμερα όλο και περισσότερο αυξάνεται, μαστίζει την κοινωνία και απειλεί όλο τον κόσμο. Γι' αυτό ο Θεός έχει αυστηρώς διατάξει ότι αυτή η πολύτιμη επαφή πρέπει να φυλάγεται μέσα στα πλαίσια του γάμου. Οι αρρώστιες αυτές είναι το αποτέλεσμα της ελεύθερης σεξουαλικής σχέσεως στον κόσμο.
Σήμερα αυτή η σχέση κατήντησε σε κάτι το φθηνό και πρόχειρο, που προβάλλεται παντού και επιτίθεται αγρίως, ειδικώς με την ροκ μουσική. Σχεδόν όλα τα συγκροτήματα και όλοι οι τραγουδιστές έχουν ως κύριο περιεχόμενό τους το σεξ. Εξάλλου ακόμη και η ίδια λέξη rock and roll, συνδιάλεκτο των μαύρων Αμερικανών από όπου προήλθε, σημαίνει την σεξουαλική πράξη. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση. Θα θυμάστε που μιλήσαμε για τον Παν που συμβολίζει τον Σατανά και έχει μεγάλη σχέση με τη μουσική. Λοιπόν, δεν σχετίζεται μόνο με τη μουσική, αλλά συνδέεται και με τον έρωτα. Όχι μόνο τα ροκ τραγούδια, αλλά και τα ελληνικά λαϊκά θεοποιούν τον έρωτα. Αχ, μην τους πιστεύετε. Πιστός είμαι. Το πού είναι το μυστικό. Πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διάρκως με σένα. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός και δυστυχώς, σε θέλω σαν τρέλος. Είσαι Θεός, δεν πρέπει να σβήσει ο δικός μας ο δεσμός. Κι ας είναι, έρωτας αμάρτωλος. Μ' αφήνεις τώρα που έμαθα κοντά σου, που ζω μονάχα για τον έρωτά σου. Αλλά ίσως το μεγαλύτερο ψέμα και η χειρότερη απάτη είναι όταν οι τραγουδιστές της ροκ παρεστάνουν τον θρησκευόμενο. Οι καλλιτέχνες που αναμειγνύουν τον χριστιανισμό με την ροκ, την ειδονή και τον έρωτα παρουσιάζονται ως παραδείγματα προς μίμηση για τους οπαδούς τους. Σου επιτρέπουν συγχρόνως και να πιστεύεις στο Θεό και να οργιάζεις τα βράδια. Να τι μας συνιστάει ο Άλες Κούπερ. Το πρωί εκκλησία και το βράδυ rock and roll. Αλλά τι λέει ο Χριστός? Μόνο ένα Κύριο μπορούμε να υπηρετούμε, όχι δύο. Όπως λέει και η λαϊκή παροιμία, δεν χωράνε δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Μία ερώτηση που μου κάνουν πολύ συχνά είναι για το χριστιανικό ροκ, δηλαδή τραγουδιστές που υμνούν τον Χριστό χρησιμοποιώντας ροκ μουσική. Ένα από αυτά τα συγκροτήματα που βλέπουμε εδώ είναι οι Αμερικάνοι Striper. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι η ροκ είναι ένα άγριο είδος μουσικής που ταράζει το πνεύμα. Πώς είναι δυνατόν να δοξάζει κανείς το Θεό σε αυτή την κατάσταση? Ενώ χρησιμοποιούν χριστιανικά λόγια, η μουσική και η εμφάνισή τους δεν πάβει να είναι ακριβώς ίδια με όλα τα άλλα ροκ συγκροτήματα. Με λίγα λόγια, είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει χριστιανική πορνεία ή χριστιανική μαγεία. Μα είναι δυνατόν αυτό? Μην ξεχνάμε ότι και ο Σατανάς ο ίδιος χρησιμοποίησε τα λόγια της Αγίας Γραφής να πειράξει τον Χριστό όταν ανίστεψε 40 μέρες στην έρημο. Το χριστιανικό ροκ είναι ακόμη μία μάσχα και παγίδα του Σατανά. Πρόσφατα στον τομέα της ροκ έχει εμφανιστεί ένας καινούριος ήχος που επίσης προέρχεται από τους μαύρους Αμερικανούς και που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Είναι η rap house. Back with the bass, pajamas live in the best, and I don't waste time. On the stage, back to the Lord with all our love. We out here, that's where we pray. Pray, pray. Don't call it a comeback. I'll be here for years. I rock and roll. Αυτή η μουσική δεν είναι παρά μόνο μια εξευγενισμένη μορφή της βουντού, με ειδική έμφαση στον δυνατό υπνοτικό ρυθμό των drums που εξάπτει σαρκικές επιθυμίες. Αυτό συνοδεύεται πολλές φορές με ένα τεράστιο υβριστικό λεξιλόγιο. Real smooth and nightly, ladies, I wanna rock with you. And later in the night, you know I'd like to pursue something real sexy and nice. Play that funky music, Vanilla Ice.
τελευταίους καιρούς, δισκοτέκ και τα νυχτερινά κέντρα παρέχουν μεγάλη ελκυστικότητα στους νέους, οι οποίοι μαζεύονται σαν τις μύγες στην βρωμιά. Ας δούμε τώρα μερικές ξένες διαφημίσεις που έχουν συγκεντρώσει για τέτοιου είδους κέντρα. Εδώ παρουσιάζεται ένας αλήτης άγγελος να προκαλεί τους νέους στον νέο 7ο ουρανό, σε ένα μπαρ που ονομάζεται Cadillac. Προσέξτε τι ημέρα τους καλεί. Κυριακή. Και αυτή η διαφήμιση λέει: εφόσον δεν θα πάτε στον παράδεισο, τότε πηγαίνετε στην κόλαση. Πιο κάτω βλέπουμε ένα σατανάνθρωπο με τη λέξη Hell, κόλασης, επάνω του. Και πιο κάτω διαβάζουμε: είναι αισχρό, είναι άγριο, είναι καυτερό, είναι κόλασης. Η δίσκοτεκ αυτή ονομάζεται Checkpoint και προκαλεί τους νέους την ίδια πάλι ημέρα, Κυριακή. Και μία άλλη δίσκοτεκ, The Attic, η αποθήκη. Κοιτάξτε το έμβλημά τους. Η λέξη επάνω σε αυτή τη διαφήμιση είναι blasphemy, βλασφημία. Πιο κάτω, doomsday, ημέρα κρίσεως. Εδώ διαβάζουμε: στο σπίτι της κολάσεως, αμαρτωλή ήχη από τους DJ David Δαίμονας και Stewie ο σατανικός. Δίσκοτεκ αυτή ονομάζεται Transformers, που σημαίνει μετασχηματιστές. Και τελικά, μια τρομερή συγκλονιστική διαφήμιση που απεικονίζει την σατανική πεντάλφα με το νούμερο 666. Εκδόθηκε παραμονή Χριστουγέννων 1989 από την δίσκοτεκ Sizers της Μελβούρνης. Είναι σύμπτωσης πως πάντα υπάρχει αυτή η αποσχόληση με το Θεό και με το διάβολο? Εάν όλα αυτά ήταν μια ιδεολογία από τους παλαιούς καιρούς, όπως πολλοί πιστεύουν, τότε γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος της επιστήμης και της τεχνολογίας συνεχίζει να ασχολείται με αυτά? Κανονικά θα έπρεπε να τα είχαμε ξεχάσει. Αλλά δεν μπορούμε, γιατί είναι υπαρκτά και αληθινά, έμφυτα στη συνείδησή μας. Η μεγαλύτερη δύναμη του σατανά είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν πιστεύουν πως πραγματικά υπάρχει. Αυτό του επιτρέπει να ξεφεύγει εύκολα και να κάνει άνετα τη δουλειά του. Η επιθυμία του σατανά είναι να λατρεύεται σαν θεός. Και σήμερα είναι πλήρως ικανοποιημένος με τις μεγάλες επιτυχίες που συνεχίζει να κατορθώνει. Στην σημερινή κοινωνία, η μουσική έχει γίνει η διεθνής γλώσσα. Διαμορφώνει τον ντύσιμο, την κόμωση και τη συμπεριφορά των νέων. Ένας μεγάλος προφήτης της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που έζησε πριν 200 χρόνια, προφήτευσε κάτι το απίθανο που εκπληρώνεται στις ημέρες μας. Είπε ότι στους έσχατους καιρούς οι άνδρες θα φαίνονται σαν γυναίκες και οι γυναίκες θα φαίνονται σαν άνδρες. Κοιτάξτε τώρα μερικούς άνδρες της ροκ. Και τώρα μερικές γυναίκες. Η μουσική έχει γίνει η διεθνής γλώσσα. Αλλά ποιο είναι το μήνυμα που μας μεταδίδει? Τα σημερινά τραγούδια μας λένε: αν γουστάρεις, κάνε το. Αλλά ο Θεός λέει: μόνο τα σωστά να πράττουμε. Αυτή η φιλοσοφία, κάνε ό,τι θέλεις και μην ακούς τους άλλους, είναι η κορυφαία εντολή του σατανισμού. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν πως σατανισμός είναι μόνο ανθρωποθυσίες, όργια, τελετές κλπ. Αλλά εξίσου σατανικό είναι και το «κάνε αυτό που θέλεις», που διδάσκει το να μην αναγνωρίζεις καμία εξουσία, ούτε και το Θεό. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και ο μεγαλύτερος σατανιστής του 20ου αιώνα, ο Άγγλος Άλιστερ Κράουλι, ο οποίος πέθανε προς το τέλος της δεκαετίας του 40 και που ονόμασε τον εαυτόν του το «Μέγα Θηρίον 666»,
όπως βλέπουμε εδώ σε μια προσωπογραφία του. Σε ένα από τα βιβλία του αναφέρει ως κύρια εντολή του σατανισμού το «κάνε το δικό σου θέλημα». Την φιλοσοφία αυτή του Crowley την ακολουθούν αρκετά στάρ της ροκ και την προωθούν στα τραγούδια τους. Ο κιθαρίστας των Led Zeppelin, ο Jimmy Page, κατοικεί στο παλαιό σπίτι του Crowley. Ο David Bowie τον μνημονεύει σε ένα από τα τραγούδια του. Οι Beatles τον παρουσιάζουν στο εξώφυλλο ενός άλμπουμ. Ο Ozzy Osbourne έχει ένα τραγούδι με τίτλο «Κύριε Crowley». Και σε αυτή τη φωτογραφία ο Jim Morrison με το συγκρότημά του The Doors κάθονται τριγύρω από ένα γαλματάκι του Crowley. Το επόμενο τραγούδι από ένα αυστραλέζικο συγκρότημα μας λέει «Do what you want to do, be what you want to be», δηλαδή «Κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις και γίνε αυτό που θέλεις να γίνεις». Ένας άλλος τραγουδιστής μας λέει «Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, να είμαι ό,τι θέλω, όποια ώρα θέλω και να διαλέξω ό,τι θέλω». Όσο περισσότερο ακούμε αυτή τη μουσική, τόσο πιο πολύ τρέφουμε το νου μας με σκέψεις που έρχονται τελείως σε σύγκρουση με τον Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον κόσμο σήμερα επικρατεί μια μεγάλη ανεκτικότητα που παίρνει τεράστιες διαστάσεις και οδηγεί στην καταστροφή. Οι νέοι ξυπνάνε με μουσική. Οδηγάνε με μουσική. Παίζουν με μουσική. Διαβάζουν με μουσική. Και κοιμούνται με μουσική. Με λίγα λόγια γίνεται δεύτερη αναπνοή τους. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η μουσική είναι κάτι το πνευματικό. Διαπερνάει το μυαλό και μιλάει κατευθείαν στο πνεύμα. Ο διάσημος κιθαρίστας Jimi Hendrix είπε «Η ουσία της μουσικής είναι πνευματική. Μπορείς να υπνοτίσεις με τη μουσική και όταν βρεις τους ανθρώπους στο αδύνατο σημείο μπορείς να τους διδάξεις στο υποσυνείδητό τους αυτό που θέλεις να κηρύξεις». Ο Hendrix γνώριζε την κρυφή δύναμη που υπήρχε πίσω από τη μουσική του. Έχοντας ο ίδιος προσωπική εμπειρία, μπορώ να κοιτάξω πίσω και να δω ότι υπάρχει κάποια απόλυτη παραβίαση και υποδούλωση της συνειδήσεως που σκλαβώνει τις ψυχές εκατομμυρίων. Σκεπτόμενος το παρελθόν μου, θυμάμαι ότι με είχε συναρπάσει τόσο πολύ η μουσική που δεν άφηνα μέρα να περάσει χωρίς να ακούσω τους δίσκους μου. Διάφορα επιστημονικά πειράματα έχουν αποδείξει ότι η μουσική επηρεάζει όχι μόνο το πνεύμα, αλλά και την ύλη. Στα φυτά έχουν ανακαλύψει πως όταν τους παίζουν ήρεμη μουσική, παράδειγμα κλασική, τα ευνοεί στην ανάπτυξη περισσότερο από το να μην είχαν καθόλου μουσική. Αντιθέτως όμως, όταν τους παίζουν ροκ μουσική, τα μαραίνει και πολλές φορές τα καταστρέφει. Εάν η ροκ μουσική έχει τέτοια αποτελέσματα στα φυτά, τότε σκεφτείτε τι αποτελέσματα και τι καταστρεπτικές συνέπειες έχει στους ανθρώπους. Η ροκ μουσική έχει πάρει θρησκευτικό χαρακτήρα. Αυτό το ομολογούν και οι ίδιοι στάρ της ροκ. Ο κιθαρίστας Rory Gallagher είπε «Είδα τη μουσική σαν μία υπόθεση ζωής, μία θρησκεία». Ας ακούσουμε τώρα ένα δημοσιογράφο της ροκ που λέει «Εάν ο Elvis ήταν ο Θεός, οι Beatles θα ήταν ο Χριστός». What Jesus is the God. If Elvis was God, the Beatles would be Jesus. Τα στάρ τα επικαλούν ιερείς και ιέριες. Κοιτάξτε πώς ονομάζεται εδώ πέρα η τραγουδίστρια Μαντόνα. Η ιέρια της ροκ. Το ίδιο βλέπουμε με την Τίνα Τάρνερ.
Επίσης και με την Σερ. Κοιτάξτε την εδώ. Ακόμα και η εμφάνιση της μοιάζει με αρχαία θέα. Εδώ ο τραγουδιστής Όζι Όσμπορν ονομάζεται ο Αρχιερέας. Άλλα στάρ έχουν πετύχει να θεωρούνται ως άγιοι στα μάτια των θαυμαστών των. Το άρθρο αυτό λέει «Κάνετε τον Έλβις Άγιο». Με μεγάλη τέχνη και απάτη, ο Σατανάς έχει αντικαταστήσει τους αληθινούς Αγίους του Θεού με ψεύτικους. Ο Μπομπ Ντίλαν. Τα μέλη του συγκροτήματος «Οι Ντίκης». Η τραγουδίστρια Νίνα Χάγκεν παριστάνει την Παναγία. Εκτός από αρχιερέας, ο Όζι Όσμπορν θέλει να φανεί ότι είναι Άγιος, σαν τον Χριστό. Όχι μόνο επικονίζονται σαν Άγιοι, αλλά ονομάζονται κιόλας. Εδώ ο τραγουδιστής Μπομπ Γκέλντοφ ονομάζεται Σάιντ, Άγιος. Όπως είδαμε, ο Σατανάς πάντοτε μιμείται την αλήθεια του Θεού. Τα δωμάτια των παιδιών καταντήσανε ναοί της ροκ. Όπως οι εκκλησίες είναι στολισμένες με εικόνες, έτσι και τα δωμάτια των παιδιών είναι γεμάτα με αφίσες και φωτογραφίες των στάρ που λατρεύουνε. Το θυσιαστήριο της Αγίας Τράπεζας έχει αντικατασταθεί με το στήριο, στο οποίο τα παιδιά θυσιάζουν ώρες ολόκληρες ακούγοντας ροκ μουσική. Κι εγώ στην εφηβική ηλικία είχα ως είδωλό μου τον Gene Simmons από το συγκρότημα Kiss. Πραγματικά τον έβλεπα σαν Θεό. Και εδώ βλέπετε εμένα να τον παριστάνω. Ό,τι έκανε αυτός ήθελα να κάνω κι εγώ. Έφτασα στο σημείο να βγάζω φλόγες από το στόμα μου όπως εκείνος. Δεν με ένοιαζε καθόλου ο κίνδυνος της φωτιάς που μπορούσε εύκολα να κάψει και να παραμορφώσει μια για πάντα το πρόσωπό μου. Η γραφή προειδοποιεί τα παιδιά. Τεκνία, φυλάξετε εαυτούς από τον ειδόλων. Είναι σαν να μιλάει στα παιδιά της εποχής μας. Δυστυχώς, οι αληθινοί Άγιοι, οι οποίοι αγωνιστήκανε για χρόνια εναντίον του Σατανά και έδωσαν την ίδια ακόμη ζωή τους για τον Χριστό, αγνοούνται από την μνήμη της νεολαίας. Οι Άγιοι που με την χάρη του Θεού έκαναν θαύματα στη ζωή τους, συνεχίζουν ακόμη και μετά θάνατο να θαυματουργούν. Αυτοί είναι οι αληθινοί ήρωες. Τι δυστυχία είναι που περιφρονούνται από τη νέα γενιά, η οποία αντιθέτως προσκυνεί τα είδωλα της ροκ. Γραφή μας ενημερώνει. Άραγε από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Εάν θέλουμε να γνωρίσουμε ποιος πραγματικά είναι ένας άνθρωπος, δεν έχουμε παρά μόνο να κοιτάξουμε τους καρπούς του, δηλαδή τις πράξεις και τα έργα του. Ποιοι είναι οι καρποί των στάρ της ροκ? Επανάσταση, ναρκωτικά και θάνατος, αλκοολισμός, βία, ομοφιλοφιλία και σεξουαλική ελευθερία. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ανακαλύφθηκε ένα φαινόμενο στη ροκ μουσική που μέχρι σήμερα δεν μπορεί πλήρως να εξηγηθεί. Το φαινόμενο αυτό είναι η αντίστροφη κάλυψη. Δηλαδή, στο ανάστροφο γύρισμα του δίσκου ακούγονται διάφορα μηνύματα που τις περισσότερες φορές έχουν σατανικό περιεχόμενο.
Κυρίως ακούγονται βλασφημίες εναντίον του Χριστού, δοξολογίες στον Σατανά ή και ανήθικες προτροπές. Αυτό έχει αποδειχθεί από αρκετούς ερευνητές και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Θα το δείτε και θα το ακούσετε μόνοι σας. Η αλήθεια είναι πως κάτι τέτοιο είναι τελείως αδύνατο να γίνει σκοπίμως. Αποκλείται να μπορεί κανείς να τραγουδά κάποιο στίχο, κάποια πρόταση και στο αντίστροφο παίξιμο αυτού του στίχου ή της προτάσεως να βγαίνει κάποιο άλλο νόημα με σατανικό περιεχόμενο. Αυτό το γνωρίζω και εγώ, γιατί έτυχε και σε μερικά τραγούδια δικά μας. Χωρίς εμείς να το κάνουμε σκοπίμως, αλλά ανακαλύφθηκε αργότερα. Η μόνη εξήγηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε σε αυτήν την περίπτωση είναι μία. Το φαινόμενο αυτό δημιουργείται μόνο με την μυστική παρέμβαση πονηρών πνευμάτων. Έχουμε αποδείξεις ότι μερικοί τραγουδιστές και συγκροτήματα, αφού γίνει η ηχογράφηση στο στούντιο, παίρνουν την μήτρα προτού τη δώσουν για παραγωγή, προτού κυκλοφορήσει, την στείνουν σε μικρό ύψωμα και κάνουν πάνω της μία τελετή που λέγεται η τελετή της ευλογίας, όπου επικαλούνται τον Σατανά να βοηθήσει στην επιτυχία του δίσκου. Όπως ακριβώς οι ιερείς ευλογούν και αγιάζουν τους άρτους στην τελετή της αρτοκρασίας, έτσι και οι υπηρέτες της μαύρης μαγείας και οι δούλοι του διαβόλου έχουν τη δική τους τελετή. Το πρώτο παράδειγμα που θα δούμε είναι από το συγκρότημα Queen. Το τραγούδι ονομάζεται Another One Bites the Dust, που σημαίνει «Κι άλλος ένας τα τεινάζει». Another one busts the dust, another one busts the dust, ow! Another one busts the dust, hey, hey! Another one busts the dust, hey, hey! Στην αντίστροφη ροή ακούμε «Start to smoke marijuana», δηλαδή άρχισε να καπνίζεις μαριγουάνα. Γιατί όμως ο διάβολος θέλει να αρχίσουμε να καπνίζουμε μαριουάνα? Για να γίνουμε ναρκωμανείς και κατόπιν να τα τεινάξουμε, όπως το λέει και ο τίτλος. Ένα από τα πιο καταπληκτικά παραδείγματα που υπάρχουν βρίσκεται στο τραγούδι Stairway to Heaven, των Led Zeppelin. Οι στίχοι λένε: «Ναι, υπάρχουν δύο μονοπάτια που μπορείτε να ακολουθήσετε, αλλά σύν του χρόνο υπάρχει πάντα ο καιρός να αλλάξετε τον δρόμο που ακολουθείτε προς το παρόν». Ακόμη και στην κανονική στροφή του δίσκου υπάρχει αρκετό δηλητήριο για να μολύνει τις ψυχές εκατομμυρίων και να τους στείλει στην κόλαση. Ναι, πράγματι υπάρχουν μόνο δύο δρόμοι, για τους οποίους μας βεβαίωσε και ο ίδιος ο Χριστός. Ο ένας είναι ο πλατής και εύκολος δρόμος που ακολουθούν οι περισσότεροι με γλέντια και απολαύσεις που οδηγεί στην καταστροφή και στην απώλεια. Ο άλλος είναι ο στενός και δύσκολος δρόμος που ακολουθούν οι λίγοι με πολλές θλίψεις και δοκιμασίες, αλλά οδηγεί στην αιώνια ζωή. Μέση οδός δεν υπάρχει. Η απάτη εδώ είναι ότι το τραγούδι θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε πως υπάρχει ακόμη καιρός να αλλάξουμε το δρόμο στον οποίο βρισκόμαστε. Δηλαδή, μη στεναχωριέσαι, γλέντα τη ζωή σου, τα νιάτα σου, αμάρτησε όσο θέλεις και μετανιώνεις αργότερα. Αλλά ποιος μας εγγυάται για το χρόνο της ζωής μας? Μήπως κάναμε κανένα συμβόλαιο με τον Θεό και ξέρουμε πότε ακριβώς θα πεθάνουμε? Γι' αυτό ακριβώς, επειδή κανείς μας δεν ξέρει την ώρα του θανάτου ή αν θα ξημερώσει αύριο, πρέπει να μετανιώσουμε τώρα που έχουμε καιρό, πριν είναι πολύ αργά. Ας ακούσουμε τώρα τον ίδιο στίχο του τραγουδιού αντίστροφα. «Γλυκέ μου Σατανά, κανείς άλλος δεν χάραξε πορεία σαν και εσένα και με λυπεί αυτό, η εξουσία είναι του Σατανά». My
ποιο λόγο όμως υπάρχουν αυτά τα αντίστροφα μηνύματα, δεν είμαστε σίγουροι. Ίσως να έχουν κάποια επιρροή στο υποσυνείδητο των ανθρώπων. Ξέρουμε απόλυτα όμως ότι εάν κανείς ζει τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, τον σκεπάζει η χάρη του Κυρίου και τον προστατεύει όχι μόνο από αυτά τα κρυφά μηνύματα, αλλά και από κάθε επιρροή της μαγείας, στην οποία δυστυχώς οι Έλληνες έχουν περισσότερη πίστη και εμπιστοσύνη παρά στην δύναμη της Εκκλησίας. Ο Σατανάς δεν είναι καθόλου γλυκός. Παρουσιάζει την αμαρτία σαν γλυκή στην αρχή για να μας δελειάσει και έπειτα μας ποτίζει με πίκρες και φαρμάκια για να μας απελπίσει. Σκοπός του είναι να κλέψει, να σκοτώσει και να καταστρέψει την ψυχή μας. Ήδη με τη ροκ μουσική έχει καταστρέψει κυριολεκτικά την νεολαία, κλέβοντας από την ψυχή της ό,τι ιερό και όσιο υπάρχει, ό,τι ήθη και έθιμα, με αποτέλεσμα να αποκτούν μια ξενομανία και να περιφρονούν, να αντιπαθούν και να χλευάζουν τις ελληνοορθόδοξες ρίζες. Το αντιχριστιανικό πνεύμα της ροκ μουσικής συλλαμβάνεται πλήρης από το επόμενο κομμάτι ενός τραγουδιού του Έλληνα ρόκερ Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τα κενά με μουσική, rock and roll που συμπαθώ. Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό. Δεν μ' αρέσουν οι σωτήρες, δεν γουστάρω να σωθώ. Συνηθίσαμε να διαβάζουμε στα νέα και να βλέπουμε στις διαφημίσεις για τις επισκέψεις των μεγάλων στάρ της ροκ στην Ελλάδα που βομβαρδίζουν αλήπητα τα πνεύματα των νέων με αντιχριστιανικές φιλοσοφίες και προπαγάνδες, κάνοντας πλήση εγκεφάλου με το παράδειγμά τους. Ακόμα και ο Δήμος Αθηναίων, δέστε τι προσφέρει για την νεολαία. Ροκ, heavy metal και σατανισμό. Εάν αυτό συνεχιστεί, υπάρχει κίνδυνος η νέα γενεά να απομακρυνθεί τελείως από το Θεό και να εξελινιστεί. Η ροκ μουσική ήταν το κέντρο της ζωής μου για 7 χρόνια. Έκανα το πάνω να πετύχω και να γίνω διάσημος και τα κατάφερα αρκετά. Όταν όμως ένιωσα την πραγματικότητα της υπάρξεως του Θεού, κατάλαβα ότι έπρεπε να ακολουθήσω το δρόμο που ήθελε αυτός και όχι αυτόν που είχα διαλέξει εγώ. Αλλά ήμουν τόσο αφοσιωμένος στο συγκρότημα που ώστε νόμιζα ότι ήταν αδύνατο να ξεφύγω. Όταν όμως άρχισα να προσεύχομαι θερμά, με ειλικρίνεια, έβλεπα την ζωή μου να αλλάζει και να προοδεύει καθημερινά. Άνοιξα στο Χριστό που χτυπούσε στην πόρτα της ψυχής μου και κατάλαβα ότι με την παλαιά μου ζωή έδινα δόξα στο Σατανά και όχι στο Θεό. Πραγματικά, μόνο κοντά στο Θεό αισθάνεται κανείς αληθινή ευτυχία και πετυχαίνει στην ζωή του. Σε μένα η αλλαγή δεν έγινε απότομα. Όταν έμαθα τι κρύβεται πίσω από τη ροκ και πόσο η ζωή μου ερχόταν σε απόλυτη αντίθεση με το Λόγο του Θεού, είχα τύψει συνειδήσεως. Ήμουν βαθιά μπλεγμένος, αλλά έβγαλα την απόφαση να ακολουθήσω ολοκληρωτικά το Θεό. Και εδώ είναι το μυστήριο. Η απόφαση πρέπει να είναι δική μας, αλλά η δύναμη για να αλλάξουμε είναι του Θεού. Και αυτή η δύναμη αποκτάται με την προσευχή. Γι' αυτό πρέπει από τα βάθη της καρδιάς μας να ζητήσουμε από τον Κύριο. Θεέ μου, βοήθησέ με να ξεφύγω από τα χέρια του διαβόλου, γιατί τώρα έχω καταλάβει ότι δεν είναι πια παιχνίδι όπως νόμιζα. Φέρε με στην αληθινή ζωή με σένα. Στην σταδιακή μου αλλαγή έπαιξε ρόλο η χριστιανική παρέα, η μελέτη της Αγίας Γραφής, η συχνή εξομολόγηση και θείο κοινωνία και γενικά η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Επίσης, σας συνιστώ να βρείτε ένα καλό πνευματικό ιερέα, ο οποίος θα σας δείξει πώς να βαδίσετε την σωστή χριστιανική ζωή. Σας υπενθυμίζω πως από όλα αυτά που είδαμε προηγουμένως για την ροκ μουσική,
Ούτε μία φορά δεν ακούσαμε να βλασφημείται κάποιο άλλο θρησκευτικό πρόσωπο, όπως ο Βούδας, ο Μωάμεθ ή κάποιος άλλος. Αλλά πάντοτε, ο Χριστός, συνεχώς ασχολούνται με το πρόσωπό του και καταφέρονται εναντίον του. Γιατί όμως ο Σατανάς βάζει τους ανθρώπους να βλασφημούν τον Χριστό? Γιατί ο Χριστός είναι η αλήθεια. Ο Σατανάς δεν θέλει τους ανθρώπους να πλησιάσουν και να βρούνε την αλήθεια, μήπως σωθούνε. Γι' αυτό τους πλανά είτε με τη ροκ μουσική, είτε με τα πάθη, είτε με το να τους κάνει να νομίζουν πως βρήκαν την αλήθεια, αφού ανήκουν σε κάποιο άλλο δόγμα εκτός της Ορθοδοξίας. Σε αυτό το διάστημα θέλω να σας πω ότι προτού έρθω στην Ορθοδοξία είχα περάσει και από άλλα δόγματα, όπως οι Ευαγγελικοί και Πεντεκοστιανοί, οι οποίοι είναι πλανημένοι, γιατί όχι μόνο παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή, αλλά δεν έχουν καμία ιστορική σύνδεση με αυτήν. Είμαστε όλοι ελεύθεροι να ακολουθήσουμε τον Χριστό ή να τον αρνηθούμε. Αυτό εξαρτάται από μας. Και αν τελικά κάνουμε χρήση της ελευθερίας μας και τον αρνηθούμε, δεν μας τιμωράει ο ίδιος γι' αυτό, αλλά εμείς τον εαυτόν μας. Γιατί ο δρόμος της αρνήσεως οδηγεί στην τιμωρία, στην αιώνια καταστροφή. Ελπίζω να ωφεληθήκατε με αυτά που ακούσατε. Θα σας παρακαλούσα όμως να προσέχετε πολύ το είδος της μουσικής που ακούτε. Και μην με παραξηγήσετε, δεν καταδικάζω όλη τη μουσική γενικά, υπάρχει και καλή μουσική, αλλά πρέπει να ψάξεις να την βρεις στην σημερινή κοινωνία. Εγώ προσωπικά τώρα ακούω περισσότερη κλασική και βυζαντινή υμνοδία. Σαν καθοδηγό, σας συνιστώ να προσέχετε δύο πράγματα. Πρώτον, τον ήχο της μουσικής και δεύτερον, τα λόγια του τραγουδιού που ακούτε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής είπε «Να μην σας ελκύει ο μελωδικός ήχος ενός οργάνου ή μιας φωνής, αλλά προσέχετε τι αποτέλεσμα έχουν αυτά επάνω στο πνεύμα σου. Εάν οι ήχοι δημιουργούν γαλήνη επάνω στην ψυχή, αγνά ή ιερά αισθήματα, τότε γεμίστε την ψυχή σας ακούγοντάς τους. Εάν όμως οι ήχοι δημιουργούν σαρκικές επιθυμίες, απομακρύνσου τελείως και μην εξακολουθείς να ακούς τέτοια μουσική. Η ιστορία του Οδυσσέα είναι μυθολογία. Η αλήθεια όμως είναι ότι το ασφαλές καράβι μέσα στα κύματα της ζωής είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία οδηγείται από τον Χριστό και τους Αποστόλους Του. Όταν φτάσουμε στο σημείο να ακουστούν οι σιρήνες του Σατανά, δηλαδή η ροκ μουσική, τότε ο μόνος τρόπος για να σωθούμε είναι να δεθούμε στο κατάρτι του καραβιού που είναι ο Σταυρός του Κυρίου. Και τότε θα είμαστε βέβαιοι πως οι σιρήνες της ροκ δεν θα μας ελκύσουν για να μας οδηγήσουν στον θάνατο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε. Καλόν αγώνα και καλό παράδεισο.